Κυρίες και κύριοι, ευρίσκομαι στον ιστορικό ναό της Παναγιάς της Ελευθερώτριας με τα μνημεία και με τα κενοτάφια για τους νεκρούς μας σε όλες τις μάχες που έδωσε το έθνος από αρχαιοτάτων ετών έως σήμερα. Σήμερα από αυτό τον ιστορικό χώρο θα ήθελα να στείλω ένα μήνυμα στην κυρία Σακελαροπούλου και στον κύριο Μητσοτάκη. Κυρία Σακελαροπούλου και κύριε Μητσοτάκη, ονομάζομαι Θεόδωρος Μαστιχιάδης. Είμαι ταξίαρχος εν αποστρατεία του ελληνικού στρατού. Είμαι Έλληνο-Ορθόδοξος Χριστιανός. Και ως Έλλην είμαι υπερήφανος φορέας της πολυετούς ιστορίας του έθνους μας και των παραδόσεών του. Καθώς επίσης και είμαι πατέρας 5 παιδιών. Σήμερα καλούμε να παραδώσω την πατρίδα, τις παραδόσεις και τα ιερά και όσια του έθνους μας αλόβητα στα παιδιά. Θα κάνω καταρχήν μια σύντομη αναδρομή στα γεγονότα για να έρθω συνοχεία στην ουσία αυτού του προς εσάς μηνύματος. Το 2009 ο κύριος Γεώργιος Παπανδρέου κορόιδεψε τον ελληνικό λαό και εξετέλεσε το κράτος μας και τον πληθυσμό μας φέρνοντας την οικονομική κατοχή μέσω του πρώτου μνημονίου το οποίο δεν είχε δικαίωμα να υπογράψει. Από εκείνη την ώρα, η κυβέρνηση, καθώς και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο κ. Παπούλιας, αυτεπαγγέλτως εξέπεσαν εκ της νομίμου εξουσίας και των αξιωμάτων τους και δίκησαν πλέον τη χώρα με σφετερισμό της εξουσίας από την ημέρα εκείνη και εν συνεχεία, καμία κυβερνητική αρχή, πρόεδρος Δημοκρατίας, κυβέρνηση, βουλή, δεν είναι νόμιμη και συνταγματικά κατοχυρωμένη, διότι όχι μόνο δεν αρνήθηκαν και δεν κατήργησαν τα παρανόμως υπογραφέντα και παρανόμως εφαρμοστέντα μνημόνια ως όφυλαν, αλλά και διότι προέβησαν σε περαιτέρω παρόμοιες παράνομες πράξεις. Από το 2009, κατά την ανάληψη της διοικήσεως της χώρας από την κυβέρνηση Παπανδρέου, καταργείται με το έτσι θέλω η σαφής προϋπόθεσης για την ανάληψη των βουλευτικών καθηκόντων, ο όρκος των βουλευτών, δηλαδή η υποχρεωτική δέσμευση των βουλευτών έναντι των επουρανίων δυνάμεων για τον πιστό τρόπο εκτελέσεως των καθηκόντων τους προς την πατρίδα, το Σύνταγμα και το πολίτευμα. Κυρίες και κύριοι, κύριε Μητσοτάκη, κυρία Σακελαροπούλου, αντισυνταγματική ενέργεια και ως εκ τούτου οι εκλεγέντες βουλευτές και μη ορκιστέντες στα Ιερά και Όσια, συμφώνως προς το Σύνταγμα, δεν επιτρέπεται να αναλάβουν τα καθήκοντα ως βουλευτές. Αν μη ορκιστέντες λειτουργήσουν ως βουλευτές, έχουμε εκ μέρους τους αντιποίηση αρχής και τότε η Βουλή των Ελλήνων πάβει να είναι νόμιμη εξουσία, ως αποτελουμένη από ορκιστέντες και από μη ορκιστέντες βουλευτές και συνεπώς οι κυβερνήσεις και ο εκάστοτε πρόεδρος της Δημοκρατίας πάβουν να είναι νόμιμη εξουσία. Και άρα, κύριε Σακελαροπούλου, κυρία Σακελαροπούλου και κύριε Μητσοτάκη, έχουμε εκ μέρους τους σφετερισμό της εξουσίας. Υπό τα συνθήκα αυτά, από το 2009 και μετά, εσείς οι εξασκούντες στην εξουσία δεν σέβεστε πλέον τίποτα, με αποτέλεσμα τον χλεβασμό, τη βεβήλωση και τη βλασφημία των ιερών και των οσίων από εσάς που παρανόμως φέρνετε τον τύπο πρωθυπουργός της χώρας και μέλη της κυβερνήσεως, με αποτέλεσμα αφορισμού σας από ιεράρχες της χώρας, ανεπίτρεπτη κατάσταση. Την προσπάθεια αλλαγής του τρόπου σκέψεώς μας και των χριστών ηθών και εθίμων μας και εθισμού της κοινωνίας μας και των τέκνων μας στην ασωτεία και στην ομοφιλοφιλία. Την ουσιαστική παράδοση της νομοθετικής εξουσίας σε ξένους φορείς, ΦΕΚ 94α του 2015, σελίδα 1023, παράγραφος Γ, στους λεγόμενους δανειστές. Την περιφρόνηση της βουλήσεως του λαού που εκδηλώθηκε με το όχι, που είπε στο δημοψήφισμα του 2015. Την εξόντωση του έθνους μας, του έθνους των Ελλήνων. Καταστροφή της οικονομίας και στροφή του γηγενείου πληθυσμού της νέας ηλικίας στη μετανάστευση στο εξωτερικό για επιβίωση λόγω ανεργίας.
μεταφορά εκατομμυρίων μεταναστών αλλοφύλων στη χώρα, οι οποίοι επιδοτούνται με χρήματα του ελληνικού λαού για να ζήσουν, όταν ο ελληνικός λαός είναι άνεργος, πεινάει και είναι άστεγος. Έμεσες δηλώσεις της εξουσίας ότι οι αλλόφυλοι θα αποτελέσουν τους νέους κατοικούς της χώρας, βεβαιώνοντας την ιστορία μας και τους αγώνες υπερβομών και αιστιών του έθνους. Και εσείς, κύριε Μητσοτάκη, δηλώνετε απροκάλυπτα στο American Jewish Committee την 11η Ιουνίου του 2018 ότι είστε κατά της υπάρξεως του κράτους έθνους και ότι θα πολεμήσετε τον ατιβισμό. Συνεχίζουμε με την κατάχρηση και απώλεια τεραστίων κεφαλαίων, όπως παραδείγματος χάρη, σύμφωνα με δηλώσεις του Ελεκτικού Συνεδρίου, είναι η κατάχρηση 675 δισεκατομμυρίων ευρώ, και αυτό φαίνεται στον απολογισμό του έτους 2015, σελίδα 13, 14, 15, 16 του Ελεκτικού Συνεδρίου, και έχουμε συγκάλυψη αυτής της κατακρίσεως. Έχουμε το σφετερισμό και έλεγχο της ανεξαρτήτου δικαιοσύνης. Έχουν υποβληθεί εκατοντάδες αναφορές, καταγγελίες, μηνύσεις και εγκλήσεις προς τις δικαστικές και αστυνομικές αρχές, προκειμένου να εκλέγουν συμφώνως με τα προβλεπόμενα από το Σύνταγμα και τους νόμους της χώρας. Αυτές όμως κοφεύουν. Σε ποια άλλη ευνομούμενη πολιτεία, όπως υποτίθεται ότι είναι η πατρίδα μας, η Ελλάδα μας, η χώρα μας, οι εγκλήσεις, οι καταγγελίες και οι μηνύσεις δεν εκδικάζονται? Υπόψη ότι οι εντολές από παρανόμους κυβερνήτες για συγκάλυψη των πράξεών τους είναι παράνομες. Έχουμε την παράδοση της εξωτερικής πολιτικής σε ξένους φορείς που μας επιβάλλουν την υπογραφή και αποδοχή της παραδέκτης συμφωνίας των δεσμών. Και σήμερα την εμπλοκή μας σε μια εμπόλεμη κατάσταση που ίσως καταλήξει σε παγκόσμιο πόλεμο ή ακόμα και σε πυρηνικό ολοκαύτωμα. Και πάρα πολλά άλλα που θα μιλάγαμε επί ώρες για να απαριθμίσουμε τις παράνομες και βλαβερές για τον τόπο ενέργειες ημών των παρανόμων εξασκούντων την εξουσία. Επειδή, όπως σαφώς φαίνεται από τα αναφερόμενα γεγονότα και συμφώνως με τα προβλεπόμενα από το Σύνταγμα, ούτε εσείς, κυρία Σακελαροπούλου, ως Πρόεδρος Δημοκρατίας, ούτε και εσείς, κύριε Μητσοτάκη, ως Πρωθυπουργός, ούτε και η κυβέρνησή σας, είστε νομίμως εκλεγμένοι, συνεπάγεται ότι διοικείτε τη χώρα έχοντας σφετεριστεί την εξουσία. Δια τούτο, εις το όνομα της Αγίας Τριάδος και του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και έχοντας τας επιουρανίους δυνάμεις θεματοφύλακες της επιβολής του ορθού και του δικαίου, σας καλώ, κυρία Σακελαροπούλου και κύριε Μητσοτάκη, να θέσετε άμεσα τη χώρα σε ουδέτερη κατάσταση εν σχέση με τη διαμάχη Ρωσίας με Ουκρανία, ΗΠΑ και ΝΑΤΟ, διακόπτοντας κάθε εμπλοκή μας, κάθε μορφής, προς κάθε πλευρά στην ενόγω διένυση. Δηλαδή, την εχθρική θέση μας κατά της Ρωσίας, διότι η χώρα μας εκ παραδόσεως είναι ειρηνική χώρα, παγκόσμιος φορέας του πολιτισμού και φορέας του δικαίου και του ορθού, διότι καταστρέφεται τις σχέσεις μας με τη Ρωσία, με την οποία υπάρχουν χιλιετής παραδοσιακές σχέσεις και στην οποία υπάρχει ελληνική μειονότηση. Διότι θέτεται τη χώρα υπό την απειλή πιθανής εμπλοκής σε έναν παγκόσμιο πόλεμο, ίσως και πυρηνικό. Διότι οι παρεχόμενες πάσης φύσεως υπηρεσίες στην Ουκρανία αποδυναμώνουν το ήδη εξασθενημένο ελληνικό κράτος. Διότι δεν θα έχουμε ουδένα ουσιαστικό όφελος, δυστυχώς, από αυτή την εμπλοκή μας. Όπως η ιστορία δείχνει ότι δεν είχαμε ούτε στο παρελθόν, δεδομένου ότι τα συμφέροντα των δυνάμεων καθορίζουν την εκάστοτε στάση τους και όχι οι δουλικά προσφερόμενες υπηρεσίες. Καθώς και κάθε θέση μας μονομερού στηρίξεως των Ηνωμένων Πολιτειών, του ΝΑΤΟ και της Ουκρανίας στη διένεξη αυτή, έστω και αν είμαι θα σύμμαχοι με τις Ηνωμένες Πολιτείες και έχουμε και εκεί μια σημαντική μειονότητα,
έστω και αν είμαι θα μέλη του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής, Ενώσεως. Τα γεγονότα αυτά δεν μας επιτρέπουν φυσικά να στραφούμε προς υποστήριξη της ρωσικής πλευράς, αλλά ταυτόχρονα μας επιτρέπουν να μην στραφούμε κατά της Ρωσίας και μας επιτρέπουν να έχουμε ένα ρόλο διαμεσολαβητού, κάτι που μας το επιβάλλει η ιστορία μας και οι παραδόσεις μας για την ειρηνική επίλυση αυτού του προβλήματος. Επίσης, κυρία Σακελαροπούλου και κύριε Μητσοτάκη, σας καλώ να εγκαταλείψετε άμεσα αξιοπρεπώς την εξουσία, παραδίδοντας αυτή εις τον κύριο Καραμαλή, τον τελευταίο νόμιμο πρωθυπουργό της χώρας, προκειμένου αυτός να λειτουργήσει ως προσωρινός υπηρεσιακός πρωθυπουργός, εκτελώντας ταυτόχρονα και χρέη Προέδρου Δημοκρατίας, για να προκηρύξει άμεσα εκλογές για την ανάδειξη νέου Προέδρου Δημοκρατίας, νέας Βουλής και νέας κυβερνήσεως, από τις οποίες εκλογές θα απέχουν όσοι πολιτικοί φορείς και όσοι συνέβαλαν παντιοτρόπως στην επιβολή στη χώρα και στο λαό μας της πολιτικής των μνημονίων. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.